Ιλίας and the Bad. Μπράβο ρε παιδιά, τι να πω. Είμαστε συντονισμένοι, χαρά. Μέχρι το τέλος, κοντά μπορεί να είναι το τέλος, μην το λες. Όταν το τραγουδούσαμε τότε, λέγαμε έλα μωρέ το τέλος του κόσμου, σιγά. Μόνο οι καβαλάριδες δεν έχουν έρθει. Θα έρθουν κι αυτοί στέλνιο, θα τον βρουν το δρόμο. Μην έχουν έρθει με τους τουρίστες από την Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει, τα νέα είναι πολύ ευχάριστα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, αναγκαστικά αφού είναι έτσι δεν έχω άλλη επιλογή. Θα πω την πολύ τη χαρά. Ξεκινάω ευχάριστο, τα έχω ρυθμίσει. Ευχάριστο νούμερο 1. Αυτό είναι τώρα πολύ σημαντικό, Στέλιο, μην γελάσεις. Έρευνα έδειξε ότι το χλώριο της πισίνας εξουδετερώνει τον κορονοϊό σε 30 δευτερόλεπτα. Ωραία, μπράβο. Άρα τελειώνω. Βγείτε. Πισινούλα. Να γίνουν ωραίες μεγάλες πισίνες στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί στο κάτω που έχουμε στην Ομόνια δεν υπάρχει πια. Υπάρχει το Συντριβάνι. Με λίγο χλώριο, άστα, βουτιά, έφυγες κύριος, μπράβο. Βρέθηκε η λύση. Ούτε μάσκες, ούτε μαρκούτσια, ούτε αδιανόητο, τίποτα. Θα ξεκινθούμε στις πισίνες, πλατσουρίζουμε δίχως αύριο και ότι δεν κολλάει. Να τα. Καλώς ήρθες στην τριπλέτα, Βασιλεία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς κάναμε μια πρώτη βουτιά για να είμαστε και έτοιμοι να κάνουμε την εκπομπή. Άσε μας, Στέλιο, μας έχουν κλεισμένους εκεί πέρα ένα χρόνο. Πισινούλα χρειάζεται. Πλάτσα ωραία εκεί πέρα. Ένα ωραίο φλαμίνκο. Τι νομίζεις, και ο COVID, παιδιά, θέλει καλοπέραση. Οπότε, αν με δείτε τις Παρασκευές που δεν θα δουλεύω, να είμαι σε πισίνα, μην απορρίσετε. Έρχομαι και το δένω. Λογικό, το δένω με το νούμερο 2. Παιδιά, η χαρά είναι ένα συνέστημα που σε αφήνει σέκο. Έρχεται τετραήμερη εργασία. Ωραία. Ωραία. Άρα εμείς ή Δευτέρα Πέμπτη ή Τρίτη Παρασκευή. Ό,τι το συζητάνε έτσι κι αλλιώς, μισό λεπτό λέει, 4 μέρες δεκάωρο, από τη μύτη δηλαδή, ή 5 μέρες οχτάωρο από ταυτή. Πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε, λέει Στέλιο, θα διαλέγουμε εμείς. Και θα λέμε τι θέλουμε, όνειρο δηλαδή. Εγώ δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Χειροκροτώ. Πολύ καλό. Πότε ξεκινάει όμως αυτό, θέλω μια ημερομηνία να ξέρουν να κάνω και τις κουβέντες ανάλογα. Εν πάση περιπτώσει, πάω στο νούμερο 3. Deliveras. Μπήκε σε εμβολιαστικό κέντρο να αφήσει καφέ και έκλεψε εμβόλιο. Μπράβο του, ωραίο. Μας άρεσε κι αυτό. Και τώρα θα μου πεις, σε έτοιμος έχω καιρό, ρε ηλιοστάλαχτη Νικόλα. Είναι αυτό ευχάριστο. Φυσικά σου απαντάω και είναι, γιατί έχουμε ακόμα έναν εμβολιασμένο. Σκέψου, παιδί μου, τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να προχωρήσει και ο εμβολιασμός με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πού φτάσαμε όμως, να κλέβει ο άνθρωπος για να πάει να κάνει το εμβόλιο. Δεν είχε μάθει για την πισίνα, βλακία, θα έκανε τη βουτίτσα του. Και επίσης να σου πω και κάτι. Και οι άλλοι πια, τι τρέλα ήταν αυτή. Δηλαδή τόσα εκατομμύρια δόσει εμβολίου, δηλαδή του έλειπε μία. Τι μιζέρια είναι αυτή. Ευτυχώς έχω 4ο χαρμόσυνο και είναι και το πιο ευχάριστο, αν με ρωτάς. Με αυτό, να σου πω, επιτέλους στην Εσθονία ζευγαρώνουν τα βατράχια. Μέχρι και τα βατράχια, Στέλιο. Τίποτα. Εμείς βλέπουμε τα βατράχια, χαιρόμαστε μέσα από τη ζωή του βάτραχου. Τι να κάνεις, δες τι ωραία και εγώ, τι ωραία θέματα λέω στα 43 μου. Ωραίο κι αυτό, ε. Γιατί δεν παίξατε πίσω βιντεάκι από άλλες εκπομπές που λέγαμε πράγματα, να δεις και την κατάληξη του ανθρώπου. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό για κάποιο λόγο καθόλου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θυμάστε που σας έλεγα για την Εσθονία όμως, άνευ πλάκας τώρα, ότι που θέλουν τα βατράχια να κάνουν pop-up. Άλλος ήχος στο βάτραχο. Άλλο είναι, άλλο pop-up του βατράχου. Είναι χωρίς pop-up, σωστός πολύ. Αλλά επειδή εκεί πέρα έχουν αυτοκίνητα, δεν μπορούν να περάσουν αυτοί απέναντι. Δεν σας το είπα. Δεν το έλεγα σε κανένα, στεναχωριόμουν μέσα μου πάρα πολύ. Ήταν ένας κρυφός καημός, τα έλεγα. Πάει αυτό, λύθηκε Παναγίτσα μου, δόξα τω Θεώ. Κλείνουν το δρόμο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και το βράδυ πάει ο βάτραχος και pop-up. Πάρα πολύ. Μπράβο στην Εσθονία. Όχι, αυτό είναι πολύ μπροστά, Στέλιο. Πού να γίνει αυτό εδώ. Όχι, θέλω να σκεφτείς λίγο τον Έλληνα τον οδηγό, φαντάζω. Να του έλεγες, αγάπη, δεν περνάς από εδώ, γιατί έχουμε κλείσει για να διευκολύνουμε τον βάτραχο, τον Γιόνι, κατάλαβες. Εντάξει, θα το αντιμετώπιζε, φαντάζομαι, πάρα πολύ κατανόηση, καθόλου ειδικά αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω, πάντως εκεί το κάνανε, έχει σημασία. Βγήκε νόμος, όχι απλά το έπανε, διότι βέβαια δεν περνάει τίποτα. Δεν επιτρέπουν σε, δηλαδή.
πώς μπήκα σε τραγούδι τέτοιο καταστροφικό. Το κάνω και το Βαλάντι για να το παίζει πολλές φορές. Κανέναν άλλον σου λέει δεν αφήνουν, κανέναν άλλον τον δρόμο όταν κλείνουν, κανέναν άλλον δίπλα τους δεν αντέχουν, είναι μεγάλο το πρόβλημα που έχουν. Κανέναν άλλον να πλησιάσει τώρα, το απαγορεύουν σαν έρθει εκείνη η ώρα. Κανέναν άλλον δεν θέλουνε μπροστά τους, όταν νυχτώσει και πάνε για το pop-up τους. Βατράχια μόνο απέναντι πηγαίνουν, να δώσουν πόνο, να ζευγαρώσουν θέλουν. Βατράχια μόνο η μέρα σαν τελειώνει, κανέναν άλλον μόνο βατράχο γιώνει. Παλαντάρα, κάτσε ρε λαμπακιά, ρε ένα χειροκρότημα ρε παιδί. Φουρτουνιασμένη, προβληματισμένη. Δεν φτάνει λίγο με τα βατράχια πια. Α, τι, σε πειράζει αν κάποιος κάνει τη ζωή του? Ναι, πολλή ζωή κάνουν και τα βατράχια. Μια χαρά είναι, βάλανε εκεί πέρα και το φανάρι κάθε βράδυ. Όπου. Στα λοιπόν, δικά Νικόλα, μας για πες. Έχω breaking πολύ δυνατό από κάτσα μεριά. Μη με τρελαίνεις αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Παιδιά, ακούσα να τρελαθείτε. Τρελάθηκα ήδη. Ξέρεις πόσα θα χώσουν στο επόμενο μπάτσελορ? Άσχημο, άσχημο. Έλα, παιδί μου, πόσα λεφτά εννοώ, πόσα λεφτά. Στο επόμενο μπάτσελορ. Δεν ήξερα πόσα έχωσαν στο προηγούμενο. Ναι. Πόσα θα πάρει ο κύριος? Ποιος? Ο κύριος, ο μπάτσελορ. Ο καινούριος μπάτσελορ. Ναι, ναι, ναι. Κρατιέσαι? Όχι. Έλα. Από 30 μέχρι 70 χιλιάρικα. Στέλιο μου, άναψέ μου τη μηχανή, μωρό μου. Πάμε, αγαπούλα μου, πάμε. 70! 70 για να του βρούνε νύφη, ρε Νικόλα. Μπράβο τους, ωραίο. Εντάξει τώρα, συνεχίστε εσείς ό,τι κάνετε. Εντάξει, ωραίο φινάλι, και σε έτσι κι αλλιώς. Και στο πριν το έχω πει, συνεχίστε. Αρχικά πάρα πολύ επιθετική, χωρίς κανένα λόγο. Τι τη στέει τώρα, δηλαδή, ο The Bachelor? Δεν είναι και λίγα τα 70. Και του παίρνουν και αυτοί το δαχτυλίδι. Τα πληρώνουν και όλα τα ταξίδια. Το σάλιο είναι. Κοστίζει πολύ το σάλιο στην κάτσα. Μπράβο, Στέλιο. Βέβαια και αυτός που θα πάει για να διεκδικήσει και τα 70 αρχικά δεν έχει να κάνει και λίγα. Περίμενε τώρα. Έχει. Είναι πολλές ευθύνες. Έχει ευθύνες αρχικά. Έχει στόματα. Είναι γλώσσες. Πολλή δουλειά. Ωραίος. Κουμπιά, ιστορίες, μπαλαντέζες. Δεν είναι απλό, παιδιά. Άσε που όποιος πάει, μπαλαντέζες. Άμα δεν σαν τον προηγούμενο, τι από μόνο του, τίποτα. Όποιος θα πάει, θα πρέπει και να μιλάει και να γελάει και να φυλάει. Δεν είναι εύκολο. Δεν τους βρίσκεις εύκολο αυτό. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό και ξεπουλάνε εκεί στον Α. Γι' αυτό και. Έχω μια ρομαντική άποψη, έτσι. Ζητώ ήδη συγγνώμη. Εντάξει, έπαιξε το κορδιόρο σπίτι μου για σήμερα. Τα λεφτά τους όλα δίνουν για ένα γαμπρό. Δυο λουλούδα στην κάντζα ξαναφυτρώνουν. Ψάχνουν ήδη τις λυσάρες για νηφικό. Και το νέο βασιλάκο χρυσό πληρώνουν. Τα λεφτά τους όλα δίνουν για ένα γαμπρό. Και τη γλώσσα του θα θέλουν να ετοιμάσει. Τα αντιεμετικά μου θα χρειαστώ. Ανακάτω σουραίδι με έχει πιάσει. Τα λεφτά τους όλα δίνουν για ένα γαμπρό. Τώρα, παιδιά, να σου πω. Έλα, εσύ τώρα, Ηλία, που ξέρεις. Οι ερμηνείες εμείς κάθε μεσημέρι έτσι, σαν τα πεντοχίλιαρα παλιά. Τσουτσούριασα. Να, τσουτσούριασε ο άνθρωπος που έχει ακούσει και έχει πίκιο. Έχει σημασία, παιδιά. Πλάκα-πλάκα τώρα που το θυμήθηκα εκεί στον Α, αυτά στο Battle of the Cults. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο? Δέχεσαι να με παντρευτείς?
Την έχω παραδεί, όχι. Ναι, εννοείται. Ναι, ρε, ναι! Τρελάθηκε ο Ρικάρδος και η Άγγελα. Και όλοι οι άλλοι. Βρέτε, να τι άλλοι. Ωραία. Συγγνώμη, δηλαδή, αυτοί που είχαν μπει μέσα ήταν απλά couple. Δεν ήταν παντρεμένα couple. Battle of the... γιατί δεν είναι ζευγάρι, αν παντρευτεί ο άλλος, λίγνε σε ζευγάρι. Οι περισσότεροι ήταν εσύ... Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο για την πρόταση γάμου, μέσα στο Battle of the Couples. Τι κλικ, Big Brother. Πάρα πολύ, μπράβο, να ζήσετε, να ζήσετε, να ζήσετε. Ευχές, ευχές. Αν και εκεί στην Κάτζα οι κουμπαριές δεν πολύ πιάνουν, ο... άκου τώρα, τι συμβεί από το πουθενά. Δηλαδή αυτοί παντρεύτηκαν μέσα στη μούρη του βασιλάκου, που μόλις χώρισε, κανένα σέβας. Τι τους είπε ο Πανάκος, πώς το πήρε, θα δω τώρα αντίδραση. Ριχάρδε και Άντζελα, άμα θα τα ευχάριστα νέα, συγχαρητήρια. Μπράβο του. Ο προγραμματισμός, παιδιά, μια χαρά, μπήκε στο mode, ευχές για γάμο. Enter, το είπε. Μα καλά, δεν τρέπονται εκεί πέρα στον Αλφα πια. Τσίπα δεν έχουν πάνω τους. Το πήρατε μπουμπούκι τον άνθρωπο, του δώσατε και ονολούλουδα, τα δώσε. Του βρήκατε νύφη, τον πήγατε σε αυτό το υπέροχο νησί, τη Μάνη, τέλειο, τι ωραία. Έβαζε δαχτυλίδια και τώρα αφού χώρισε, τον παντρεύεται μπροστά του εκεί πέρα, με στο battle. Όλα couple. Φτάνει πια δηλαδή. Όχι, να σου πω. Τον έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον Πανάκο και δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για το συγκεκριμένο αυτό που του συμβαίνει. Που είχαμε μείνει πριν την Κάντζα, δεν μπορώ. Τι έλεγα, άστο. Με κόβει πάνω, ρε παιδί μου, τον έχω πιάσει. Α, παιδιά, δεν γίνεται να μην. Τον ηρμό, ρε. Έξαρω, θα βγω από τα ρούχα μου, Στέλιο. Είμαι πολύ κοντά. Αυτή τη φωτογραφία στην έστειλα το πρωί, Αγγελική, και σου είπα δεν έρχομαι στη δουλειά. Γιατί τη δείχνεις τώρα αυτή τη στιγμή? Και μου είπες κι εγώ αν ήμουν έτσι δεν θα ερχόμουν. Για το μπάνιο να δείτε, αν σας αρέσει το γκρι που έβαλα. Ωραίο είναι. Και τακτοποιημένα τα έχω. Πολύ δυνατός, μπράβο μου, πολύ καλός. Θα πάθω στον άλλο τον κολλητό μου, τον βουλευτή στον Καναδά, δες τι έγινε. Μπαμπαμ. Κολλητός μου. Τίποτα. Καλησπέρα αρχικά, καλησπέρα στην παρέα, σε όλους να είστε καλά. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική, Καναδά, τα φιλιά μας. Τίποτα, άνοιξε ο άνθρωπος την κάμερα κατά λάθος, να το, να κέρασε, ωραιότατο, μια χαρά. Επίσημο ένδυμα δεν το λες, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά και με το κοστούμια δεν βαρεθήκανε πια. Όλο το ίδιο κουράστη, λίγη ποικιλία ρε παιδιά. Καλύτερα, άλλος με σακάκι, άλλος με ένα πιο έτσι ας πούμε casual t-shirt, άλλος τίποτα, γιατί όχι, κλεμμένα τα έχει. Μπράβο του. Βέβαια τώρα πάλι συνδυαστικά, δεν υπάρχει κείμενο, τα λέω παίξα. Έτσι πολύ συνδυαστικά, τώρα που τον είδα έτσι, θυμήθηκα ότι έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα. Στη Σουηδία είναι αυτό. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη σπέρματος. Τα έδωσε όλα πια. Τα έδωσε. Ναι, όχι, εξαφανίστηκαν οι δωρητές. Δεν ξέρω. Όχι, εγώ το λέω γιατί, ας πούμε, ως εκπομπή οφείλουμε τα ιατρικά θέματα να ενημερώσουμε. Ο καθένας, ας πούμε, όπως μπορεί ο καθένας. Μια προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και με αυτό, να βοηθήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας βάλουμε όλοι ένα χεράκι. Συμβαίνει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε μέσα στο βαν. Γιατί το βλέπουμε και άδειο. Τι σου συμβαίνει? Sorry, Νικόλα, sorry που βγαίνω καπάκι στο καπάκι, αλλά τρέχει το ρεπορτάζ. Τρέχει το ρεπορτάζ γιατί γινόταν αλλιώς. Έχω αποκλειστικό, Νικόλα. Αποκλειστικό? Αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη Βίκη την Καγιά. Τι λες? Νάτε το κορίτσι. Όμορφη. Λοιπόν, παιδιά, καίγεται ο λόκος μας από χθες. Ωραίο αποκλειστικό, συγχαρητήρια. Μπράβο και στην αρχισυνταξία. Μπράβο, Στέλιο. Ωραία γλώσσα πάνω έχει το Πορτοφίνο. Ναι. Θα είναι στο GNTM, δεν θα είναι στο GNTM, what the fuck. Μα ούτε θα. Τελικά εγώ έμαθα την αλήθεια. Όπα. Έχω δήλωση, είδες. Για κάνε. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω, τα πράγματα έχουν όσο έχουν. Τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω. Μπράβο, ωραίο αποκλειστικό έχεις. Άρα θα είναι, Νικόλα, δεν το είδαμε όλη την εβδομάδα, μπράβο. Θα είναι, άρα. Θα είναι, άρα, θα είναι, ναι, αυτό, μπράβο. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Α, το... Ξέρεις, ξέρω ότι επάνω η Ξανθούλα γελάει τώρα και νομίζει... Ακούγεται και σε σένα. Γελάει, να. Και νομίζει ότι θα μου τη φέρει, για πάρ' το. Τι? Έλα, δες, διάβασε. Εγώ? Διάβασε, τι λέει. Το Σταρ ανανεώνει τη συνεργασία του με τη... Όχι αυτό. Μπράβο, να μην πούμε μπράβο στην κοπέλα. Ναι, η αγαπημένη παρουσιάστρια θα συνεχίσει να παρουσιάζει για έκτη χρονιά το εξαιρετικά επιτυχημένο Shopping Star. Μπράβο. Την καθημερινή συνήθεια που έγινε λατρεία, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση του μοναδικού χορευτικού. Δεν βλέπουν survival, όλο χορεύουν να κερδίζουν. Χορευτικού διαγωνισμού Dancing with the Stars που έρχεται εντελώς ανανεωμένο το 2021-2022. Ολοκληρώνοντας. Εγώ γιατί ήρθα να κάνω ανάγνωση από το σπίτι μου. Ολοκληρώνοντας
3 επιτυχημένες χρονιές. Η Βίκυ Καγιά αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του GNTM που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή στην καρδιά της. Αγιοκ, παιδιά! Έτσι δεν θα είναι Νικόλα στην πασαρέλα. Εντάξει. Όχι, όχι. Για να μην νομίζει η Ξανθούλα ότι άντε, έτσι. Έλα, Ξανθούλα, στην έφερα. Έλα, Ξανθούλα! Έλα, πόσο καλή είμαι σ' αυτά. Δημοσιογράφος θα γίνω. Κοίταξε, Στέλιο, τώρα. Αυτό ήταν ένα δείγμα κακής εκπομπής. Το δείξαμε, δηλαδή. Δόξα τω Θεώ. Απόλυτο κακή. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα αυτό που έγινε, δεν με ενδιαφέρει, το αφήνω και πάω σε αυτό το γεγονός γιατί με ξεπερνάει αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, είναι με λίγες λέξεις. Abso-freaking-lutely amazing. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Δεν θα είναι τελικά. Περίμενε. Λοιπόν, shopping star, check. Οκ, okay, συνεχίζει. Δόξα τω Θεώ, έχει να δώσει πολλά αυτή η εκπομπή. Dancing with the stars. Τέλειο. Ωραία. GNTM, όχι οριστικό. Και ποια θα είναι, ρε παιδιά, αν δεν είναι Καγιά. Υπάρχει άλλη να μπορεί να πει. Καλοφραγγελίστικα. Έλα, αγάπη μου, τώρα. Καλοφραγγελίστικα. Μπράβο το κορίτσι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πια. Τι τέλος εποχής είναι αυτό, Στέλιο. Γιατί δεν μαθαίνουμε σημεριάτικα με ένα χρόνο στην πλάτη καραντίνα, ρε παιδιά. GNTM χωρίς Βίκυ Καγιά. Σαν να μου λες, θα ανοίξω εγώ τώρα το πρωί στον Αντένα και δεν θα είναι ο Παπαδάκης. Πού πάμε σαν τηλεόραση, Στέλιο, οριακά πια είμαι. Και σαν χώρα που πάμε, και όλοι μαζί, σαν έθνος φυσικά, πού πάμε. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα είναι εκεί πέρα στο GNTM. Βγήκε και το τρέιλερ, συγγνώμη. Έχω είναι ζήσει πράγματα που έξω δεν θα μπορούσα να τα κάνω αν δεν ερχόμουν. Μπράβο, καλή επιτυχία. Να τα τρέιλερ βγήκανε. Τρέχει, δηλώνει ο κόσμος συμμετοχή τόσο καιρό. Γιατί? Για να πάει να τους κρίνει ποιος Στέλιο. Έλα, παιδιά, τώρα αυτό είναι διάλειμμα. Στέλιο, τι μας νοιάζει, βερπαλικάρι μου, Πάσχα έρχεται, ποιο θα το κάνει. Θα αναστηθεί, αυτό μας ένοιαζε. Ποια είναι σε θέση να έρθει στη θέση της. Πραγματικά, τώρα. 3 ευρώ. Αν είναι δυνατόν ποτέ, Χριστέ μου, αποκλείεται. Χωρίς τη Βίκυ δεν μπορώ. GNGM δεν θα ναυτώ. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Τι να το κάνω δίχως την Καγιά. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Μα τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Αν δεν τα κρίνει εκείνη τα μοντέλα. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Θα μας πλακώσει, Θεέ μου.